Με την ευκολία που χρησιμοποιούμε αυτό τον καιρό τις λέξεις, λέξεις όπως μεγάλος, δημιουργός, καλλιτέχνης, τιτάνας, υπέροχος, βρίσκεται κανείς σε πολύ δύσκολη θέση όταν έχει να μιλήσει για κάτι που από μόνο του ξεχωρίζει. Πώς εκφράζεσαι για ένα γεγονός τόσο μεγάλο που τέσσερα από τα μεγαλύτερα, σημαντικότερα λυρικά θέατρα του κόσμου, όπου μερικοί από τους διασημότερους καλλιτέχνες, από τους διασημότερους αρχιμουσικούς συναντιόνται για να τιμήσουν μία γυναίκα που χάραξε, σημάδεψε την εποχή της. Και σε μια εποχή μάλιστα, όπου ακόμα και αυτή η αναγνώριση της αξίας και η απότιση φόρου τιμής μοιάζουν να έχουν χάσει κάθε σημασία. Η Κιάλας υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντα. Για όσους τη γνώρισαν, για όσους είχαν την μεγάλη χαρά και την τιμή να την ακούσουν, και για τους πιο νέους που απόψε τους δίνεται μια ευκαιρία να γνωρίσουν την μοναδική μαγεία που γεννούσε κάθε εμφάνισή της. Μπροστά λοιπόν σε ένα τέτοιο γεγονός, που από μόνο του φανερώνει την προσφορά και την αξία της καλλιτέχνητας, την παγκόσμια προφορά, τα λόγια πιστεύω ότι περιττεύουν. Επιτρέψτε μου μόνο πολύ απλά και σύντομα να σας πω, ο κόσμος ολόκληρος τιμά απόψε την Κιάλας, γιορτάζοντας τα 60 χρόνια από τη γέννησή της. Η Ελλάδα και η ΕΡΤ1, μεταδίδοντας ζωντανή αυτή τη συναυλία μέσω δορυφόρου, συμμετέχει σε αυτή τη γιορτή. Όλα τα άλλα είναι περιττά. Απόψε, μερικοί από τους πιο διάσημους καλλιτέχνες της όπερας αποτείνουν φόρο τιμής στη Μαρία Κιάλας. Θα ήταν 60 ετών στις 2 του Δεκέμβρη. Απόψε γιορτάζουν τη μνήμη της Μαρίας Κιάλας τέσσερα θέατρα με τα οποία έχει στενά συνδεθεί. Η Λυρική Όπερα του Σικάγου, που έκανε τον ντεμπούτο της στην Αμερική το 1954 στον πιο φημισμένο ρόλο της, την Όρμα του Μπελίνη. Το κτίριο της Όπερας του Παρισιού εντυπωσιακό, όπου η Κιάλας επίσης εμφανίστηκε σαν Όρμα το 1964 και την επόμενη χρονιά σαν Τόσκα σε παραστάσεις που ανεβάστηκαν ειδικά για αυτήν. Το Παρίσι αργότερα έγινε το σπίτι της. Με την Όρμα επίσης γνώρισε το πιο πιστό κοινό στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου.
και εδώ τραγούδισε την τελική παράστασή της στην όπερα Τόσκα το καλοκαίρι του 1965. Αργότερα θα δούμε ένα απόσπασμα από εκείνη τη θρυλική παράσταση. Από όλα όμως τα θέατρα που θυμούνται την Κάλλας απόψε, κανένα δεν αντυχεί περισσότερο με μνήμες των μεγαλύτερων θριάμβων της όσο η Σκάλα του Μιλάνου. Εδώ εμφανίστηκε Σαμίδια και υπνοβάτης με τον Λέοναρντ Μπέρνστάιν και εδώ έλαβε μέρος σε μια σειρά από ξακουστές παραστάσεις που έγιναν ειδικά για αυτήν από το σκηνοθέτη του θεάτρου και του κινηματογράφου Λουκίνο Βισκόντι. Ένας από τους κυριότερους συνθέτες που έχουν συνδεθεί με την καριέρα της Σκάλας ήταν ο Τζουζέπε Βέρντι. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή της Σκάλας του Μιλάνου σαν μετάκληση στην Αΐντα. Το επίσημο ντεμπούτο της το έγινε το 1951 στους Σικελικούς Εσπερινούς. Άλλες μνημειώδεις Σκάλας Βέρντι συνεργασίες της Σκάλα ήταν ο Μάκβεθ, Τροβατόρε, Τραβιάτα. Με τη μουσική λοιπόν του Βέρντι θα ανοίξει το απόψινό γκαλά. Ο Λόριν Μάζελ, μουσικός διευθυντής της κρατικής όπερας της Βιέννης, θα διευθύνει την ορχήστρα της Σκάλα στη θυελώδη εισαγωγή από τη δύναμη του πεπρωμένου του Τζουζέπε Βέρντι. Παρακολουθήσαμε το δραματικό τελικό ντουέτο από την Κάρμεν του Μπιζέ που ερμήνευσαν η Ελληνίδα μεσόφωνος Αγνή Μπάλτσα και ο τενόρος Πλάθη του Ντομίνγκο. Την ορχήστρα και χοροδία της Σκάλα του Μιλάνου διεύθυνε ο Λόριν Μάζελ. Μία από τις πιο ξακουστές ερμηνείες της Μαρία Σκάλα στην Σκάλα ήταν το 1955 στην Τραβιάτα του Βέρντι που σκηνοθέτησε ειδικά για αυτήν ο Λουκίνο Βισκόντι. Για να θυμηθούμε εκείνη την εκπληκτική βιολέτα της Σκάλας, ο Λόριν Μάζελ θα διευθύνει την ορχήστρα της Σκάλα του Μιλάνου στο γεμάτο μελαγχολία πρελούδιο στην τελευταία πράξη από την όπερα Τραβιάτα του Βέρντι. Και το κοινό καλεί πάλι τους δύο καλλιτέχνες, την Ελληνίδα μεσόφωνο Αγνή Μπάλτσα και τον τενόρο Πλάθη του Ντομίνγκο που ερμήνευσαν το τελικό δραματικό ντουέτο από την Κάρμεν του Μπιζέ. Παρακολουθούμε μια ζωντανή μετάδοση μέσω δορυφόρου. Ο διεθνής εορτασμός, που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του κόσμου, είναι αποτέλεσμα των συνδυασμένων προσπαθειών τεσσάρων από τα σημαντικότερα λυρικά θέατρα που έχουν συνδεθεί μέσω δορυφόρου. Γίνεται σαν συμπαράσταση στο Ίδρυμα Μαρία Κάλλας. Ο τενόρος Τζον Βίκερς ερμήνευσε την άρια Βίλτος Φιούρνε από τις Βαλκυρίες του Βάγνερ. Στην πρώτη σεζόν της Μαρίας Κάλλας με το Λυρικό Θέατρο του Σικάγου, την άκουσαν για πρώτη φορά επίσης στην Αμερική στο ρόλο της Βιολέτα στην Τραβιάτα. Ένα ρόλο που έχει στενά ταυτιστεί με το όνομά της. Από την πρώτη πράξη της Τραβιάτα, λοιπόν, η υψήφωνος Ηλιάνα Κοτρουμπάς θα ερμηνεύσει την δύσκολη άρια Αφορ Σελούι, πιθανόν να είναι αυτός, και το Σέντρα Λίμπερα, πάντα ελεύθερη. Ο αρχιμουσικός Μπρούνο Μπαρτολέτη διευθύνει την ορχήστρα της Λυρικής Όπερας του Σικάγου. Ο Τζον Βίγκερς υποκλίνεται άλλη μια φορά μπροστά στο ενθουσιώδες κοινό. Με το προλούδιο από την τελευταία πράξη της Τραβιάτα του Βέρντι, που ερμήνευσε η ορχήστρα της Σκάλα υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Λόριν Μάζελ,
κλείνει το ιταλικό μέρος του διεθνούς εορτασμού για τα 60 χρόνια της Μαρίας Κάνας. Όπως είδατε, το κοινό των θεάτρων στα διάφορα θέατρα παρακολουθεί όλη την παράσταση χάρη σε τεράστιες τηλεοπτικές οθόνες που έχουν συνδεθεί μέσω δορυφόρου. Ταξιδεύουμε τώρα στη σκηνή της λυρικής όπερας του Σικάγου. Ένα λυρικό θέατρο που η Κάλλας βοήθησε να εγκαινιάσει το φθινόπωρο το 1954. Εδώ η Αμερική την άκουσε για πρώτη φορά σε Λεωνόρα, Νόρμα, Λουτσία, Λεωνόρα στο Τροβατόρε και Ελβίρα στους Πουριτανούς. Εδώ επίσης έγινε και η μοναδική παράσταση που έδωσε σε θέατρο με την Butterfly του Πουτσίνη. Τώρα γίνεται το link μέσω δορυφόρου για να βρεθούμε στο Σικάγο. Το δεύτερο μέρος της απόψινής εορταστικής παράστασης από το Σικάγο θα αρχίσει με τον τενόρο John Vickers που είχε τραγουδήσει η Άσονα στη Μύδια της Κάλλας, στο Ντάλλας, στο Λονδίνο και στην Επίδαυρο. Θα τραγουδήσει τώρα το ερωτικό τραγούδι Winter Stürme από τις Βαλκυρίες του Βάγνερ. Ο Μπρούνο Μπαρτολέτη διευθύνει την ορχήστρα της λυρικής όπερας του Σικάγο. Σκηνή της λυρικής όπερας του Σικάγου, η Ιλιάνα Κοτρουβάς ερμήνευσε το φινάλε της πρώτης πράξης από την Τραβιάτα του Βέρντι. Ο Αλφρέντο Κράους είχε εμφανιστεί μαζί με την Κάλλας στην Τραβιάτα στη Λισαβόνα το 1958. Ο διεθνής λοιπόν εορτασμός για τα 60 χρόνια της Μαρίας Κάλλας από το Σικάγο συνεχίζεται με τη ρομαντική άρια «Σήκω ήλια, λεύ του ασολέγη» από την όπερα «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Γκουνό. Ήταν η άρια «Lève toi soleil, sito ilia» από την όπερα «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Γκουνό, που ο Αλφρέντο Κράους τραγούδησε αποτείοντας χώρο τιμής στη Μαρία Κάλλας. Τον ακούσαμε από την λυρική όπερα του Σικάγου σε μετάδοση μέσω δορυφόρου. Μία άλλη καλλιτέχνης με στενούς δεσμούς με την Κάλλας είναι η ψήφωνος Ρενάτα Σκότο. Είχαν εμφανιστεί μαζί τις ίδιες περίπου σεζόν στην Σκάλα του Μιλάνου και
Η Ρενάτα Σκότο ήταν στην ίδια με τον αρχιμουσικό της, Μαρία Σκάλα, τον Ντούλιο Σεραφίν. Η Ρενάτα Σκότο θα τραγουδήσει την άρια «Εμπέν με Αντρό Λοντάνα». Και λοιπόν, δεν πρόκειται να πάω μακριά, από την όπερα «Λαβαλή» του Καταλάνη. Με την άρια «Εμπέν με Αντρό Λοντάνα» από την όπερα «Λαβαλή» του Καταλάνη, περίμενε η Ρενάτα Σκότο, με μαέστρο τον Μπρούνο Μπαρτολέτη, που συνόδευε την ορχήστρα της Λυρικής Όπερας του Σικάγου, φτάσαμε στο τέλος του δεύτερου μέρους του διεθνούς εορτασμού της Μαρίας Κάλλας. Και πριν μεταφερθούμε στο Παρίσι με αποσπάσματα από την καταδίκη του Φάουστ του Ντανλόζ, θα σταματήσουμε για λίγο να θυμηθούμε την Μαρία Κάλλα στο Λονδίνο, με ένα μαγνητοσκοπημένο απόσπασμα από μια αληθινή παράσταση της Τόσκας στη σκηνή του Βασιλικού Θεάτρου, στο Covent Garden, με σκάρπια τον βαρύτερο Τίτο Γκόβι. Μαέστρος εκείνη την παράσταση ήταν ο Κάρλο Φελίτσο Τσιλάβιο. Με αυτό το απόσπασμα δεν θυμόμαστε πια την Κάλλα σαν ένα μύθο, σαν ένα μακρινό θρύλο, αλλά σε μια ζωντανή δημιουργική καλλιτέχνηδα που το βίντεο την έχει αποθανατήσει εδώ, στην ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα μιας ζωντανής παράστασης. Η Κάλλας έκανε τον ντεμπούτο της στην Όπερα του Παρισιού το 1958 σε μια συναυλία γκαλά που μεταδόθηκε ζωντανή τότε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στο Παρίσι πέθανε στις 16 του Σεπτέμβρη του 1977. Απόψε, οι διάσημοι καλλιτέχνες που έχουν συγκεντρωθεί για να τιμήσουν τη θρηλυκή καλλιτέχνηδα αντιπροσωπεύουν τραγουδιστές που εμφανίστηκαν μαζί με την Κάλλα στα πιο φωτεινά χρόνια της καριέρας της πάνω στη σκηνή, όπως και νεαρότεροι καλλιτέχνες που έχουν επηρεαστεί από τη δύναμη και το μαγνητισμό της τέχνης της. Από τη σκηνή της Παρισίνης Όπερας, ο μαέστρος Σέιτζι Οζάουα, μουσικός διευθυντής της Συμφωνικής της Βοστόνης, θα αρχίσει το επόμενο μέρος του διεθνούς διαγωνισμού, μάλλον διεθνούς εορτασμού, συγγνώμη, για τη Μαρία Κάλλας. Ο μαέστρος Οζάουα διάλεξε να ερμηνεύσει 4 αποσπάσματα από το δραματικό θρύλο του Μπερλιόζ, «Η καταδίκη του Φάουστ». Αρχίζει με ένα ορχιστρικό απόσπασμα του έργου «Le Menuet des Folies». Ήταν η σερενάδα του Μεφιστοφελή, το συναρπαστικό τρίο της Μαργαρίτας, του Μεφιστοφελή και του Φάουστ, από την καταδίκη του Φάουστ του Μπερλιόζ, με την Τζέσι Νόρμαν, Ιόζεφ Αντάμ και Ζαν Ντουπουί. Την ορχήστρα και χοροδία της όπερας του Παρισιού διήθινε ο Σέιτζι Οζάουα. Παρακολουθούμε μια απευθείας μετάδοση από την όπερα του Παρισιού. Και αυτό το μέρος του εορτασμού θα κλείσει με την άρια «L'amour, l'ardente flamme», που θα ερμηνεύσει η ψήφωνος Τζέσι Νόρμαν. Την ορχήστρα της Παρισινής Όπερας διευθύνει ο Σέιτζι Οζάουα. Η Τζέσι Νόρμαν ερμήνευσε την άρια «D'amour, l'ardente flamme», της αγάπης η θερμή φλόγα, από την καταδίκη του Φάουστ του Μπερλιόζ. Την ορχήστρα διεύθυνε ο Σέιτζι Οζάουα. Ήταν μια ζωντανή μετάδοση από την όπερα του Παρισιού στα πλαίσια του διεθνούς εορτασμού για τα 60 χρόνια της Μαρίας Κάλλας. Θα μεταφερθούμε τώρα στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου για το τελικό μέρος του απόψινου διεθνούς εορτασμού και απότιση φόρου τιμής στη Μαρία Κάλλας.
Αν και μετά από αυτό το μέρος του προγράμματος θα έχουμε άλλη μια ευκαιρία για να απολαύσουμε μια μαγνητοσκόπηση της ίδιας της σκάλας σε μια άρια από την όπερα Δον Κάρλος του Βέρντι. Και τώρα από το θέατρο του Covent Garden, που είναι τόσο πλούσιο σε μνήμες της Μαρίας Κάλλας, ο Sir Colin Davis, μουσικός διευθυντής της όπερας, θα διευθύνει την παρουσίαση της τελευταίας πράξης από τον Οθέλο του Giuseppe Verdi, αρχίζοντας με την άρια Salce Salce, την άρια της Δεσδεμόνας. Τον Οθέλο ερμηνεύει ο τενόρος James McCracken, που είχε εμφανιστεί στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης με την Μαρία Κάλλας. Και την Δεσδεμόνα θα ερμηνεύσει η Dame Kiri Takanawa. Άλλοι καλλιτέχνες που συμμετέχουν είναι η Elizabeth Bainbridge, Emilia, John Ronsley, Iagos, Robin Legata, Cassius, Gwyn Howell, Lodovico και John Gibbs Montano. Τελευταία πράξη από την όπερα Οθέλο του Giuseppe Verdi που παρακολουθήσαμε σε απευθείας μετάδοση από το Covent Garden του Λονδίνου. Ο James McCracken ήταν ο Οθέλος, η Dame Kiri Takanawa ήταν η Δεσδεμόνα, η Elizabeth Bainbridge, η Emilia, John Ronsley, Iagos, Robin Legata, Cassius, Gwyn Howell, Lodovico και John Gibbs Montano. Ο Sir Colin Davis διεύθυνε την ορχήστρα της Βασιλικής Όπερας. Και βλέπουμε τώρα το κοινό που χειροκροτεί με ενθουσιασμό τους καλλιτέχνες στα πλαίσια πάντα αυτού του διεθνούς εορτασμού για τη Μαρία Κάλλας. Και στη συνέχεια από ένα κοντσέρτο που μαγνητοσκοπήθηκε στο Αμβούργο το 1962 με μάλιστα τον Ζος Πρέτρ, θα κλείσουμε τον απόψινό διεθνή εορτασμό με την Κάλλας να τραγουδάει το δραματικό «Όντον Φατάλε», «Ο μοιραίο χάρισμα», από την όπερα Δον Κάρλος του Βέρντι. Η εκπληκτική όμως τέχνη της υπάρχει πάντα πέρα από αυτή τη φιλμαρισμένη μνήμη. Τα στάνταρ που αυτή καθόρισε θα συνεχίσουν να αποτελούν μέρος της συνείδησης όλων αυτών που θεωρούν τη μουσική ανάγκη. Τώρα το μαγνητοσκοπημένο κονσέρτο από το Αμβούργο που έγινε το 1962 με μαέστρο τον Ζος Πρέτ και την Κάλλας στο «Όντον Φατάλε» από την όπερα Δον Κάρλος του Βέρντι. Απόψε, μερικοί από τους πιο διάσημους καλλιτέχνες της όπερας απότισαν φοροτιμή στη Μαρία Κάλλας που θα ήταν 60 ετών στις 2 του Δεκέμβρη. Ο διεθνής εορτασμός, που δεν έχει προηγούμενο, είναι αποτέλεσμα των συνδυασμένων προσπαθειών 4 από τα σημαντικότερα λυρικά θέατρα του κόσμου που είχαν συνδεθεί μέσω δορυφόρου. Έγινε σαν συμπαράσταση προς το Ίδρυμα Μαρία Κάλλας που δίνει ευκαιρία σε ταλαντούχους νέους τραγουδιστές να συνεχίσουν καριέρα στην όπερα. Το Ίδρυμα έχει στάνταρτ που ακολουθούν την παράδοση της μεγαλύτερης λυρικής υψηφώνου του αιώνα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε απόψε αυτόν τον εορτασμό για τα 60 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας. Καλή σας νύχτα.